Στο thenewspaper.gr μίλησε λοιπόν η κυρία Κική Αναγνώστου, η οποία ουσιαστικά μας περιγράφει ένα κορίτσι, το οποίο έτσι, θα πάρω μερικά στοιχεία που λέει, ήταν δραστήριο, πρόθυμο και κοινωνικό παιδί. Θέλω να δούμε λοιπόν το υλικό που έχουμε ασφαλίσει αποκλειστικά από το newspaper, γιατί δίνει έτσι μερικά πράγματα, μας δίνει μια εικόνα για την Καρολάιν που εμείς δεν γνωρίσαμε. Ναι. Ήσασταν η καθηγήτρια της Καρολάιν. Ήμουνα για 6 χρόνια καθηγήτρια της Καρολάιν, αλλά εκτός από τα μαθήματα είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί με την Καρολάιν, γι' αυτό υπήρξε και μια από τις αγαπημένες μου μαθήτριες. Όταν ήσασταν καθηγήτριά της αυτά τα χρόνια, συνδέονταν με τον Μπάμπη? Τα τελευταία 2 χρόνια, ναι. Ήταν ανήλικη τότε? Κοιτάξτε, εντάξει, αυτό που φαινόταν προς τα έξω ήταν ότι ήταν ένας παραμυθένιος έρωτας και τον ζούσαν και οι δύο. Ακούσατε την ομολογία του Μπάμπη, τι λέτε για αυτό? Κοιτάξτε, όσο και αν η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι ενδείξεις ήταν πολλές και σχεδόν το περιμέναμε, εγώ παρόλα αυτά με την τελική ομολογία σοκαρίστηκα. Ευχόμουν και όλοι νομίζω ευχόμασταν να μην είναι αυτός, παρόλο που ενδείξεις το τελευταίο διάστημα ήταν αρκετές. Ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα ούτως ή άλλως από μόνο του, πόσο μάλλον όταν έχει συμβεί από τον ίδιο το σύζυγο, από τον ίδιο το σύντροφο της κοπέλας. Γιατί το περιμένατε? Γενικά από αυτά που ακούγαμε στις ειδήσεις, από αυτά που διάβαζε κυρίως στο ίντερνετ, όπου υπήρχαν διάφορα κενά, ας το πούμε, στην ιστορία κτλ. Όλοι όμως ευχόμασταν να είναι σατανικές συμπτώσεις και να συμβαίνει κάτι άλλο. Η Καρολάιν από τότε που έφυγε από εδώ, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, δεν είχε σχεδόν καθόλου επαφές. Δηλαδή ούτε είχαμε ξαναμιλήσει εμείς, αλλά ούτε και με τις άλλες καθηγήτριες, τις φίλες της κτλ. Δηλαδή τα 2 τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, δεν ερχόταν τακτικά εδώ πέρα και γενικά δεν είχε πλέον πολλές επαφές με τον... Είχε αποκοπή για κάποιο λόγο? Προφανώς. Για λόγους που υποψιαζόμαστε τώρα. Είχατε δει αυτά τα χρόνια που ήσασταν καθηγήτριά της και λέτε ότι είχαν σχέση? Τον είχατε δει, τον γνωρίζατε, σας τον είχε συστήσει? Όχι, δεν το γνωρίζα προσωπικά τον Μπάμπη, δεν είχαμε συστηθεί. Κάποιες φορές που έτυχε να τους δω εξ αποστάσεως. Αληθεύει ότι έρχονταν πολλές φορές, ερχόταν στις εκδρομές, στις σχολικές εκδρομές ο ίδιος? Στις σχολικές εκδρομές όχι, δηλαδή εκδρομές που είχαμε πάει εξωτερικό κτλ. Όχι.